παιχνίδι οι αποστολές των δύο ομάδων θα καταθέσουν στεφάνι και λουλούδια στη θύρα 4, γιατί είναι πάντα αυτή η ημερομηνία, τέταρτη μέρα εκείνου του Οκτώβρη στο 1999, σαν αγκάθι ο χαμός των φίλων του ΠΑΟΚ στα Τέμπη. Ο Σάστρε προωθημένος και αυτός, σέντρα με τη σειρά του και σχρίντα, ανοίγει διάδρομο στο Τζιντότα. Εδώ όμως υπάρχει γύρισμα της μπάλας από τον Κεσχρίντα στον τερματοφύλακά του. Αυτό το δευτερόλεπτο ασυνονίσεων μεταξύ των δύο παιχτών ήταν αρκετό για να φέρει αυτό το έμεσο για τον ΠΑΟΚ. Ο Μουρκ, ο Μπάμπα, ο Τάισον. Όλος ο κόσμος ήταν εκεί. Ήταν πολύ δύσκολο να περάσει μπάλα. Μπάμπα βρίσκει χώρο. Συνεχίζει, παίζει με τον Σαμάτα. Αυτός πίσω στον Οσδόεφ. Βάζει στο παιχνίδι το Σάστρε, το σκέφτεται, το έκανε το δεξί, δεν ήταν άσχημο. Φεύγει ο Τσιτώτας προς την πορεία της μπάλας, τη βρίσκει και την πετάει κόρνερ. Δεσπότοφ εκτελεί, η μπάλα πηγαίνει από τον Σαμάτα out. Κατέβασε ο Τάισον. Η συνεργασία και πάλι, ο Τάισον τώρα αφήνει στο Σάστρε. Δεύτερο δικό του πάλι ο Τσιτώτας. Δεσπότοφ, η κεφαλιά στα δίκτυα. Είναι ο Οσδόεφ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, πρώτο του Οσδόεφ. Πρώτο δικό του γκολ στο 13ο παιχνίδι. Δείτε πώς περιμένει και πόσο δουλεμένη φαίνεται να είναι αυτή η φάση. Σαμάτα, πολύ ωραία την παλιά που βγάζει για τον Δεσπότοφ, κερδίζει την κόντρα, γίνεται επικίνδυνος ο Τάισον, φάτσα με το 2-0. Η μπάλα δεν περνάει την γραμμή σε πρώτο χρόνο, περνάει σε δεύτερο και είναι πάλι ο Οσδόεφ, βάζει δύο γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Κάνει το 1-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, κάνει το 2-0 στις αρχές του δεύτερου μέρους. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Πόσο ΠΑΟΚ πηγαίνει από την δεξιά πλευρά, στην αρχή υπάρχει μια διαμαρτυρία από τον Αγκιμπού Καμαρά για το κοντρόλ του Σάστρε, το γύρισμα από τον Δεσπότοφ, το σούτ από τον Τάισον. Ο Ντεμπόκ είναι αυτός που διώχνει πάνω στη γραμμή. Εδώ ξανά στην αρχή της φάσης και μάλλον γιατί βλέπουμε τον διαιτητή, τον Πουλικίδη, να έχει αυτή η χαρακτηριστική κίνηση, να λέει ότι έχει ανοίξει γραμμή επικοινωνίας με τον VR. Περιμένουν όλοι. Γκολ 2-0. Βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση. Ο Οσδόεφ είχε την ευκαιρία του σε πρώτο χρόνο. Ο Τάισον. Εδώ βέβαια και η απόκρουση του Ντεμπόκ είναι με αυτό το τάκλιν φοβερή. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επιστρέφει στη φάση ο Οσδόεφ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Τσιτώτα. Σέντρα από τον Γκονζάλες. Κεφαλιά, δεύτερο δοκάρι. Ο Ντεμπόκ είναι μόνος του. Χάνει ευκαιρία ο Ατρόμητος και μάλιστα σε δύο χρόνους και με Βαλένσια στη συνέχεια. Ο Γιουμπιτάνα σίγουρα η παρουσία του βάζει ένα ακόμη παίχτη που μπορεί να έχει αυτό. Να το εδώ ο Γιουμπιτάνα με το αριστερό έκανε το σούτ στην αγκαλιά του Κοτάρσκι. Ο Ντεμπόκ τώρα έκανε μία ακόμη σέντρα. Περνά από όλους η μπάλα, παραλίγο αυτό γκολ από τον Νάσμπερκ. Μια παλιά για τον Σαμάτα φύγε στο πλάι. Περίμενε πιο γρήγορη πάσα ο Μούρκο. Σαμάτα δεύτερο δοκάρι, μόνο στο Τάισον θα σκοράρει τώρα. Δίνει το γκολ και σκοράρει για τρίτη φορά ο Οσδόεφ, αλλά μένει στη μέση η χαρά του. Υπάρχει υπόδειξη στο βάθος για offside. Έλεγχος φάσης βέβαια από τον VAR της προηγούμενης φάσης. Το γκολ δεν θα μετρήσει. Υπάρχει υπόδειξη στην αρχή της φάσης των Σαμάτα. Πάσα πέρασε για τον Ιουπιτάνα. Έχει στήριγμα τον Γεσχρίντα. Κάνει σέντρα πάλι απέναντι. Το ίδιο κάνει εδώ και ο Ατρόμητος με τον Ντεμπόκ. Ο Βαλένσια πάνω σε άμυνα. Θέλει να γυρίσει. Τον έκλεισαν δύο. Επιμένει. Μένει στη φάση. Πεφτικά το φωνάζουν. Φιλοξενούμε είναι κοντά ο Πουλικίδης. Λέει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Και ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Σαμάτα και τον Τάισον. Και πάει πολύ δυνατά πάνω του Αγκιμπού Καμαρά. Αφήνει πλεονέκτημα Πουλικίδης γιατί η πάσα παρά το φάουλ που κάνει ο Καμαρά στον Τάισον βγήκε στον Δεσπότοφ. Προσποιήσεις από τον Δεσπότοφ την έφερε στο αριστερά ο out.
Γιουμπιτάνα εκτελεί το φάουλο. Προωθημένος ο Ιμερέκοφ. Για να του πάω και δεν έδιωξε ο Γιουμπιτάνα. Θέλει να κοθεί ανάμεσα να προλάβει τον Τάισον. Ο Έρλιμαρκ, η Κόρντρεστ και ο Κοτάρσκι σβήνει τη φωτιά σε αυτό το σούτ του Βαλένσια περίπου από το ύψος του πέναλτη. Ο Μπράντον στη μονομαχία με τον Ιμερέκοφ ζήτησε πέναλτι, άφησε ο διαιτητής στο παιχνίδι να συνεχιστεί. Η σέντρα τώρα, η σέντρα είναι καταπληκτική και ο Μπράντον Τόμας θέλει μία επαφή για να σκοράρει, αλλά είναι σε θέση offside. Ο Μπράντον είναι εκτεθειμένος, άρα τον γκολ που βάζει με το κεφάλι είναι μετρά και αυτή είναι η προηγούμενη φάση με τον Ιμερέκοφ και τον Μπράντον. Τι λες Κωστή? Ενημέρωσε το πάγκο του ΠΑΟΚ ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Κοιτάζουν, τσεκάρουν την ευθεία για το offside. Αν είναι onside ή offside ο Τόμας. Όσο ώρα μας τα έλεγε ο Κωστής, βλέπαμε ακριβώς αυτό το πλάνο. Αυτά έλεγε ο διαιτητής στο Βιερίνια που πήγε να του πει τι γίνεται. Και μετά του κάνω ο διαιτητής ότι δεν υπάρχει για την ομάδα κάτι το μεμπτό πια στην πρώτη φάση για το αν είναι πέναλτι ή όχι. Και ψάχνουν τώρα να δουν αν υπάρχει offside του Μπράτον. Υπάρχει offside, δεν υπάρχει goal. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση, με τη γραμμή όμως μας τη δίνουν από την ομάδα του VAR. Γιουμπιτάνα, ζήτησε ο Ατζέλσκι, κρατάει ο Γιουμπιτάνα, τώρα τη στέλνει στον Ατζέλσκι. Ατζέλσκι απέναντι στον Κοτάρσκι, out και offside. Εδώ ο παίκτης που πήρε τη θέση του Βέργου, εκτεθειμένος στην προηγούμενη φάση την ώρα της πάσας από τον Γιουμπιτάνα.